Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο είχαμε μια απίστευτη τραγωδία στις Γούβες, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχουμε έναν άνδρα που ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα, που βούτυξε για να σώσει τα δύο ανήλικα παιδιά, τα εγγόνια του. Πάμε λοιπόν στον Μάριο Διονέλη να μας πεις περί τίνος πρόκειται. Είναι εξαιρετικά δυσάρεστη αυτή η είδηση, Μάρια. Έτσι ακριβώς είναι, Σία. Είμαι στην παραλία των Γουβών, λίγο έξω από το Ηράκλειο. Εδώ μια οικογένεια Βρετανών τουριστών έκανε το μπάνιο της σε άσχημες συνθήκες. Φυσούσε αρκετά, όπως μας περιγράφουν, όπως φυσάει και αυτή την το ώρα, βλέπουμε, όπως ναι. Ίσως μπορείς να δεις. Τα δύο παιδιά λοιπόν βούτυξαν στην θάλασσα από την παραλία που είναι σχετικά κοντά εδώ και παρασύρθηκαν με το κύμα μέχρι εδώ σε αυτή την πολύ βραχώδη περιοχή, όπου άρχισαν να φωνάζουν σε βοήθεια. 7 και 10 ετών, δύο αγοράκια, αδέρφια από την Βρετανία, όπως σου είπα. Ο παππούς τους βούτυξε, 60 χρονών, βούτυξε για να τα σώσει. Mm-hmm. Υπήρξε μια κινητοποίηση και από τους ανθρώπους εδώ στο κατάστημα που λειτουργεί. Έπεσαν δύο άνθρωποι, διέσωσαν τα παιδιά ευτυχώς, τα έβγαλαν και τα δύο αδερφάκια. Ο παππούς ήταν από κοντά, προσπαθούσε να τα κρατήσει στην επιφάνεια ώστε να τα πάρουν οι άνθρωποι που κινήθηκαν για να τα σώσουν. Μας έλεγε, μου έλεγε ο ένας από τους δύο με τους οποίους μίλησα νωρίτερα, ότι μόλις ο παππούς είδε ότι τα παιδιά ήταν ασφαλείς, στην ουσία παρέδωσαν, τον πρόδωσαν δυνάμεις του. Δεν είχε άλλες δυνάμεις. Είναι συγκλονιστικό. Ο άνθρωπος πνίγηκε. Στη συνέχεια ήρθε το σκάφος του λιμενικού. Δεν μπορούσε να πλησιάσει και πολύ κοντά εδώ. Ο ένας διασώστης προσπάθησε να μεταφέρει τη σωρό του προς το σκάφος ώστε να μπορεί να γίνει ανάσυρση και από εκεί και πέρα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ευτυχώς τα δύο παιδιά μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία, ευτυχώς τα δύο παιδιά είναι μεν στο νοσοκομείο, νοσηλεύονται σήμερα στο Βενιζέλιο, αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο. Ναι, είναι καλά τα παιδάκια, όντως ευτυχώς. Από την άλλη, τρομερά δυσάρεστο, ο παππούς τους βουτάει να τα σώσει και αφού βλέπει, διαπιστώνει ότι είναι καλά τα παιδιά, εγκαταλείπει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια.